τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, του οποίου έχει δεσμεύσει η εφορία λόγω λήξη πρόθεσμων οφειλών, θα μπορούν να ανακτήσουν σταδιακά οι φορολογούμενοι οφειλέτε. Απαραίτητη προπόθεση είναι να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμήματική εξόφληση των χρεών του και να είναι συνεπεί, δηλαδή να πληρώνουν κανονικά τι μηνιαίε δόσει. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σκέφτεται να ξεμπλοκάρει του λογαριασμού για του συνεπεί οφειλέτε. Όσοι οφειλέτε είναι σωστοί στη ρύθμιση του και πληρώνουν τι δόσει του στο χρονικό διά... Που λέει το δοσολόγιο, θα ξεπλοκάρουν τη λογαριασμή του. Είναι μια σκέψη που έχει η ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα την αποστείλει στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου εντό των επόμενων μηνών να, να περάσει από τη Βουλή και να μπορούν οι φορολογούμενοι να ξεπλοκάνουν νωρίτερα του λογαριασμού του από το προκαθορισμένο σημείο που λήγουν οι δόσει. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ετοιμάζει πρόταση νομοθετική ρύθμιση προ το Υπουργείο Οικονομικών, που προβλέπει τη σταδιακή αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού, ύστερα από κατάσχεση με συγκεκριμένε προποθέσει. Σύμφωνα με πληροφορίε, το ποσό του λογαριασμού που θα αποδεσμεύεται θα είναι τρει με τέσσερι φορέ υψηλότερο τη μηνιαία δόση τη ρύθμιση, που πληρώνει προ την εφορία ο φιλέτη. Για παράδειγμα, αν η μηνιαία δόση είναι 500 ευρώ, το ποσό που θα μπορεί να κινηθεί στον μπλοκαρισμένο λογαριασμό θα είναι 1.500 ή 2.000 ευρώ. Θα έχουν δικαίωμα οι φορολογούμενοι, εφόσον ξεμπλοκάρει το λογαριασμό του πριν το τέλο των δόσεων, να κάνουν και το ακατάσχετο στο λογαριασμό του έω και 4.000 ευρώ. Όλα αυτά είναι σκέψει του της Αρχή, τα οποία αυτά θα συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών θα υποβληθούν στη Βουλή και από εκεί και πέρα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού θα μπορούν οι φορολογούμενοι να έχουν γρηγορότερα τις αποδεσμές των οργανισμών τους και το ακατάσχετο στα 4.000 ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, επιχειρείται ταυτόχρονα και στροφή σε ένα νέο μοντέλο έκδοσης ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, ώστε, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, να περιοριστούν τα άσφαιρα. Πέρσι εκδόθηκαν 1.643.500 ηλεκτρονικά κατασχετήρια σε βάρος 312.000 οφηλετών ή 5,3 κατά μεσό όρο κατασχετήρια για κάθε αφημή. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν εκδοθεί πάνω από 6 εκατομμύρια κατασχετήρια.